Αναρωτιούνται πολλοί, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα επιμένουν να φέρουν την καταστροφή τώρα που υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, τα σημάδια ότι σταθεροποιείται η κατάσταση. Απαντώ. Γιατί η πετυχημένη πορεία εξόδου από την κρίση καταργεί κάθε λόγο πολιτικής τους ύπαρξης. Διαψεύδει όλες τις προσδοκίες τους για επικείμενη καταστροφή. Γελιοποιεί όλες τις προτάσεις τους, που από την αρχή ήταν ασυνάρτητες και που τώρα πια δεν έχουν νόημα. Προσέξτε, εμείς πετύχαμε εκείνα που αυτοί έλεγαν ότι δήθεν επιδιώκουν. Και τα πετύχαμε όχι σε σύγκρουση με τους εταίρους μας, σε συμφωνία μαζί τους. Τα πετύχαμε όχι οδηγώντας σε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά διασφαλίζοντας την παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Τα πετύχαμε χωρίς να απομονώσουμε τη χώρα μας σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια ταραγμένη περιοχή, αλλά δημιουργώντας νέες συμμαχίες και συσπήρωση γύρω από την Ελλάδα, στην πιο δύσκολη στιγμή, την ώρα που όλη η περιοχή αναφλέγεται. Εκνευρίζονται οι γνωστοί προφήτες της καταστροφής. Χάνουν την ψυχραιμία τους. Ναι, επειδή λέει εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλά τι νομίζουν? Εγώ δεν βλέπω την ανεργία? Δεν νιώθω τον πόνο? Δεν ξέρω ότι ο κόσμος ζορίζεται και υποφέρει? Τους απαντώ για να καταλάβουν μια και καλή. Ακριβώς αυτό που πολεμώ. Ανεργία λέγεται. Φτώχεια λέγεται. Ανασφάλεια λέγεται. Και το πολεμώ γιατί κορυφαίος μου στόχος και υποχρέωση είναι να εξαλείψω σε αυτή τη χώρα κάθε εμπόριο, κάθε εμπόδιο και κάθε νοοτροπία που αφαιρεί το δικαίωμα του Έλληνα για ανάπτυξη και ελπίδα. Αλλά γνωρίζω και κάτι ακόμα. Ότι αυτές οι φωνές της μιζέριας δεν προβλέπουν τα χειρότερα. Επιθυμούν τα χειρότερα. Δεν στενοχωριούνται, αλλά θέλουν να μην πάμε καλά. Επιδιώκουν να μην υπάρξει πρόοδος. Εύχονται να μην γυρίσει η Ελλάδα τη σελίδα της ανάπτυξης. Μόνο και μόνο γιατί? Για να κερδοσκοπήσουν κομματικά. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη των αγώνων και της πρόοδου, τους απαντώ. Έχουν χάσει την ψυχή τους, έχουν χάσει το φιλότιμο, θα χάσουν σε όλα. Φίλες και φίλοι, μακάρι να είχαμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση που στήριζε την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Δεν περιμέναμε ασφαλώς να συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά τουλάχιστον να στηρίζουν τις διαρθρωτικές αλλαγές. Να στηρίζουν τουλάχιστον τις περικοπές της σπατάλης, το χτύπημα της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, την απομόνωση των εγκληματιών, των κουκουλοφόρων, την απομάκρυνση των επιόρκων από το δημόσιο. Όχι μόνο με την πολιτική μας. Είναι αντίθετη με οτιδήποτε βγάζει τη χώρα από την κρίση. Δεν είναι αντίθετη σε συγκεκριμένα μέτρα που ψηφίζουμε. Καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση, ακόμα και την πιο αυτονόητη. Κάθε περικοπή, ακόμα και την πιο κραυγαλαία σπατάλη. Καταψηφίζουν την απομάκρυνση από το δημόσιο προσώπων που μπήκαν με πλαστά πιστοποιητικά. Καταψηφίζουν κάθε νοικοκύρεμα, τα πάντα. Καταγγέλουν όταν μπαίνει αστυνομία σε πανεπιστημιακούς χώρους και αποκαλύπτει κρυσφύγετα κουκουλοφόρων και τρομοκρατών που έμεναν εκεί επί δημοκρατίας, επί χρόνια. Μας κατήγγειλαν ακόμα και όταν μπήκε αστυνομία στα Γιάννενα, σε κτίριο δημόσιου νοσοκομείου που αν είναι δυνατόν είχαν καταλάβει αναρχικοί και κρατούσαν από το 2008. Κατήγγειλαν με τους βαρύτερους χαρακτηρισμούς στη διεφθαρμένη ΕΡΤ που βρισκόταν σε μόνιμη απεργία επί χρόνια. Και ύστερα μας κατήγγειλαν ότι κλείσαμε την ΕΡΤ για να δημιουργήσουμε στη θέση της ένα σύγχρονο οργανισμό, αντικειμενικό ραδιοτηλεόρασης. Μας κατήγγειλαν ότι δεν φέρνουμε επενδύσεις. Και ύστερα μας καταγγέλουν όταν φέρνουμε επενδύσεις και προσπαθούν να τις διώξουν. Αυτό δεν είναι, φίλες και φίλοι, πολιτική αντίθεση. Είναι ένα ανεπανάληπτο, πρωτοφανές ρεσιτάλ του πιο ανυπόφορου λαϊκισμού και της πιο κραυγαλαίας υποκρισίας. Οραματίζονται την καταστροφή της χώρας. Γι' αυτό και στενοχωριούνται που την αποτρέψαμε. Είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν. Νοσταλγούν οτιδήποτε μας οδήγησε στην κρίση. Θέλουν να επιστρέψουμε σε ό,τι μας οδήγησε στα διέξοδα της υπερχρέωσης. Έγιναν ένα με το χθες. Και πολλοί στενοχωριούνται που η Ελλάδα γυρίζει τη σελίδα της το αύριο. Και απέναντί τους οι νεοναζί, τι να πεις για αυτούς, καταγγέλουν τις ακρότητες αριστεράς και απαντούν και εκείνοι με ακρότητες. Χώρια που ψηφίζουν μαζί με την άκρα αριστερά εναντίον κάθε μεταρρύθμισης. Μιλάνε για Ελλάδα και εκφράζουν ό,τι πιο αντίθετο με την ελληνική σκέψη
και το ελληνικό πνεύμα. Μιλάνε για πατρίδα και θαυμάζουν προκλητικά τους χειρότερους τυράννους που γνώρισε ποτέ αυτή η πατρίδα. Μιλάνε για εθνικό συμφέρον και αποδυναμώνουν τη χώρα όσο κανείς. Γιατί αντιπροσωπεύουν τους χειρότερους εφιάλτες που γνώρισε η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Η παρουσία τους και μόνο αποδυναμώνει την Ελλάδα την ώρα που η χώρα μας, η πατρίδα μας, χρειάζεται διεθνή στηρίγματα. Και τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα-ίσα τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα καταψηφίζουν κάθε μεταρρύθμιση που ανοίγει πόρτα στο αύριο και μένουν γατζωμένοι στο χθες. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα κηρύσουν το μίσος μέσα στην Ελλάδα. Διχάζουν το λαό μας και κάνουν ό,τι μπορούν για να απομονώσουν τη χώρα στο εξωτερικό. Δεν θα τους περάσει. Και τα δύο άκρα περιφρονούν τη δημοκρατία. Περιφρονούν τον νόμο και καλλιεργούν την αυθαιρεσία. Δεν έχουν προτάσεις για το αύριο, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το αύριο. Έχετε ακούσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη από τα δύο άκρα? Καμία. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να διχάσουν την Ελλάδα, να τη σύρουν σε νέους διχασμούς. Κανείς τους δεν θα κυβερνήσει, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το μόνο που θέλουν να συγκρουστούν μεταξύ τους πάνω στα ερείπια αυτής της χώρας. Δεν θα τους περάσει. Η χώρα γυρίζει σελίδα. Βγαίνει σιγά σιγά από την κρίση και βάζει στο περιθώριο τα άκρα και τις ακρότητες. Και όσο βελτιώνεται η κατάσταση και στην οικονομία και στη δημόσια ασφάλεια, τόσο θα μπαίνουν οι ακραίοι στο περιθώριο. Όσο η Ελλάδα θα αναδεικνύεται σε δύναμη σταθερότητας, σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή, τόσο ο ελληνικός λαός θα αφήνει στο περιθώριο δυνάμεις αποσταθεροποίησης και εξτρεμισμού. Αυτή η πατρίδα ανήκει σε όλους και όλοι μαζί θα τη σώσουμε. Εκτός από εκείνους που δεν τη θέλουν να σωθεί, που θέλουν το λαό διχασμένο και τη χώρα απομονωμένη.